Για την παραπληροφόρηση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση σε σχολές της θεωρητικής κατεύθυνσης, τις επιλογές που έχουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων και τις σχολές κορονίδες της θεωρητικής κατεύθυνσης, μίλησαν στο Σέντερ οι φιλόλογοι και υπεύθυνοι φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Ευγενία Ζαχαροπούλου, Ελένη Θεοδωρίδου και Δημήτρης Πιθαράς. Η μείωση αυτή πιστεύω ότι οφείλεται στην παραπληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και σε διαδόσεις, θα έλεγα, σχετικά με τον τρόπο διαβάσματος των μαθημάτων της θεωρητικής. Για παράδειγμα, η παπαγαλία για την οποία μας κατηγορούν είναι ένας μύθος ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει, ας πούμε, να εξαλειφθεί. Εξάλλου, η κατεύθυνσή μας έχει από τις πιο ενδιαφέρουσες και τις καλύτερες σχολές για την επαγγελματική αποκατάσταση. Υπάρχει πρόσβαση και σε σχολές αστιφυλάκων, αστυνομικές σχολές που δίνουν την σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση για τα παιδιά και είναι και από τις πιο ενδιαφέρουσες σε όλα τα παιδεία. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχουν και άλλες σχολές με ενδιαφέρουσες σπουδές που σου δίνουν αρκετά εφόδια για την μετεξέλιξη στην πορεία σου. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε κλάδο, ανέφερε στην τοποθέτησή της η κυρία Θεοδωρίδου, υπογραμμίζοντας το μέλλον των κοινωνικών επαγγελμάτων. Τα κοινωνικά επαγγέλματα έχουν πια μέλλον στην αγορά εργασίας, ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί τώρα διορίζονται και στα σχολεία πια και γενικά οι κοινωνικές επιστήμες και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για τα άτομα με ιδιαιτερότητες έχουν αρχίσει, πιστεύω, να ανεβαίνουν θεαματικά. Δηλαδή και δεδομένες, ας πούμε, της αναγνώρισης των μαθησιακών δυσκολιών που έχουν τα παιδιά, οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι επαγγέλματα που πιστεύω πως θα έχουν άμφιση ή αυτοί που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή, από όλες τις κοινωνικές επιστήμες, με ένα καλό μεταπτυχιακό μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η χείριση του ανθρώπινου δυναμικού έχει γίνει κατανοητή από πάρα πολλούς τομείς. Και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι κοινωνικές επιστήμες είναι, πάρα πολύ, είναι ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός δρόμος. Υπάρχει ένας μύθος για την επαγγελματική αποκατάσταση στις σχολές της θεωρητικής κατεύθυνσης, αναφέρει με τη σειρά της η Ευγενία Ζαχαροπούλου, υπεύθυνη του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Ευγενία Ζαχαροπούλου. Η Διεθνών Ευρωπαϊκών έχει να κάνει με προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, στις διεθνείς υπηρεσίες, ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάω και στην πολιτικών επιστημών, όπου η πολιτικών επιστημών, σύμφωνα με το πρότυπο της Γαλλίας και της Γερμανίας, έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα και είναι ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το διπλωματικό σώμα, με υπερεθνικούς οργανισμούς, με ανάλυση, στατιστική και, για να πω αυτά που είπε και η Ελένη, ότι κάθε εταιρεία και κάθε οργανισμός εκτιμά πάρα πολύ ένα πτυχίο, ένα πρώτο πτυχίο από την πολιτικών επιστημών, γιατί έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό. Και θα συμπληρώσω λίγο ότι η εργασία από τη θεωρητική κατεύθυνση, νομίζω και βλέποντας και από τους αποφύτους, τους δικούς μας μαθητές, ότι είναι καλύτερη, είναι πιο εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση τελικά μερικές φορές στα παιδιά που αποφυτούν από τη θεωρητική κατεύθυνση και ακολουθούν σχολές ανθρωπιστικών σπουδών. Υπάρχει ένας μύθος, όπως είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, ότι δεν θα βρουν ποτέ δουλειά οι νηπιαγωγοί, δεν θα βρουν οι δάσκαλοι, δεν θα βρουν οι πολιτικοί επιστήμονες, οι απόφοιτοι της νομικής, αν δεν έχουν πατέρα δικηγόρο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι πολλοί οι κλάδοι που ανοίγονται και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, με ένα καλό μεταπτυχιακό, νομίζω γίνεται μια εξειδίκευση η οποία φέρνει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Οι ίδιοι δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στο μαύρο πρόβατο των πανελλαδικών εξετάσεων, που δεν είναι άλλο από το μάθημα της έκθεσης. Σύμφωνα και με τους τρεις φιλολόγους, το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο βαθμολόγησης. Ας πούμε που διδάσκουν το μάθημα της έκθεσης, προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά σε ένα συγκεκριμένο τρόπο συγγραφής. Νομίζω ότι στο παρελθόν και με πειράματα που είχαν κάνει με λογοτέχνες που έδιναν το μάθημα της έκθεσης, είχε αποδειχθεί ότι περισσότερο οι εξεταστές της Πανελλήνιες περιμένουν μία κατευθυνόμενη σκέψη στον μαθητή, ούτως ώστε να μας περάσει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε,
ενώ κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να ισχύει για ένα μάθημα που σκοπό έχει να οξύνει την κρίση των μαθητών και να διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται πλέον μέσω του μαθήματος της έκθεσης. Υπάρχουν αρκετές φορές κάπως χαριστικές βαθμολογίες είτε από το σχολείο είτε από τα φροντιστήρια στο μάθημα της έκθεσης, με αποτέλεσμα όλοι να πηγαίνουν ευδιάθετοι στις Πανελλήνιες, να δίνουν το μάθημα της έκθεσης, να νομίζουν ότι έχουν γράψει καλά, και πιστεύω ότι είναι ο βασικός λόγος που το μάθημα της έκθεσης λογοτεχνίας δίνεται πρώτο στις Πανελλήνιες. Είναι χρήσιμο σε όλες τις σπουδές. Δηλαδή το να μπορείς να μιλάς, να εκφράζεις τη γνώμη σου, να έχεις άποψη, είναι σημαντικό. Κανένας δεν μπορεί να είναι μόνο επιστήμονας, και ένας γιατρός πρέπει να έχει άποψη για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, να γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του, να γνωρίζει τα τεκτενόμενα. Επομένως, όλοι πρέπει να μπορούν να καταθέσουν τη γνώμη τους σε ένα χαρτί, ανεξαρτήτως σπουδών. Mm-hmm. Αυτά που πρέπει να λυθούν είναι τα θέματα της βαθμολόγησης. Δηλαδή, είναι όντως ένα πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε το λόγο σε έναν κόσμο που πρέπει όλο και περισσότερα πράγματα να γνωρίζεις. Γιατί κατηγορούμε τους νέους επιστήμονες ότι είναι πολύ εξειδικευμένοι, ότι είναι ειδικοί βλάκες, λένε κάποιοι, ας πούμε. Επομένως, θα πρέπει όλοι να ξέρουν να μιλούν και να εκφράζονται. Επομένως, θα έπρεπε να βρεθεί μία μέση οδός, μία χρυσή τομή. Κάποια παιδιά τα οποία επιλέγουν κοινωνικές επιστήμες ή πολιτικές επιστήμες, αυτά τα παιδιά ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουν την επιλογή της κοινωνιολογίας. Ενώ τα παιδιά τα οποία επιλέγουν καθηγητικές σχολές, όπως είναι η κλασική φιλολογία, το ιστορικό αρχαιολογικό, κάποια τμήματα παιδαγωγικά, θα μπορούσαν να επιλέγουν κάλλιστα τα λατινικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τη Δευτέρα 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με θέμα τη συμπλήρωση του σωστού μηχανογραφικού στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δήμου Καβάλας. Σε μέλος, νέο μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Συνδέσμου Φροντιστών Καβάλας, να σας πω ότι Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, ο σύλλογός μας διοργανώνει μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπλήρωση μηχανογραφικού. Η εκδήλωση θα γίνει 7 ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Και περιμένουμε και τους γονείς και τα παιδιά να δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον.